Σου αρέσει να την ψάχνεις με τη μόδα και τις νέες τάσεις στα γυαλιά ηλίου? Στο Hot Style, στην Κολοκοτρώνη 34, μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος, θα βρεις το νέο σου στέκι. Μια κακοτεχνία που κόστησε στο ελληνικό δημόσιο κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και για την οποία έχει γίνει σχετική καταγγελία στον εισαγγελέα εδώ και 2 χρόνια. Δίχως ωστόσο να υπάρχει ενημέρωση για τα αποτελέσματα της όποιας έρευνας, φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία κατασκευής της. Ο λόγος για τον κόμβο εξόδου της μίνι περιμετρικής Πατρών στο κάστρο. Είναι το σημείο που εντοπίστηκαν κακοτεχνίες. Εκεί ουσιαστικά πρέπει να γίνουν μια σειρά από απαιτητικές τεχνικές εργασίες, ανασκαφή και απομάκρυνση υπόγειων φρεατίων, κατασκευή νέων φρεατοπασάλων σε βάθος 30 μέτρων, για να γίνουν εκεί και οι νέες σύραγγες, ανέφερε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Λοτσάρης. Πρόκειται για ένα έργο που θα διαρκέσει 6 μήνες, αλλά ιδιαίτερα κομβικό, καθώς δίχως αυτό η μίνι περιμετρική θα είναι ουσιαστικά κομμένη στα δύο. Όλα αυτά τη στιγμή που το υπόλοιπο έργο βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης του. Οι κακοτεχνίες είχαν εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας από το 2015 και αφορούσαν παλαιότερη χρονική περίοδο, όταν είχε ξεκινήσει το έργο, η κατασκευή του οποίου παραπέμπει στο γεφυρί της Σάρτας. Σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή.